Τώρα είναι οι μέρες λόγω του Πάσχα, έχουμε κόσμο αρκετό, έχουν αρχίσει οι τουρίστες, αρχίζαν και οι Έλληνες να βγαίνουν από την Αθήνα. Όλες αυτές τις 10-12 μέρες θα έχουμε κόσμο. Κορυφώθηκε η επισκεψιμότητα στον Σμό της Κορίνθου τις ημέρες του Πάσχα με τους επιχειρηματίες να γεμίζουν αισιοδοξία και να αναμένουν μια καλή τουριστική σεζόν. Όλο τον κόσμο σχεδόν έρχονται από Ευρώπη, από Νότιο Αμερική πολλοί, Βραζιλιάνοι και πάρα πολλοί βέβαια Ιταλοί με τα σχολεία, τα οποία σιγά σιγά βέβαια τελειώνουν, αλλά έρχονται οι μεγάλοι ηλικία. Ο κόσμος σταματά εδώ στο καταστήμα του Ιστμού ψωνίζει. Κάτι ψωνίζουν, κάτι ψωνίζουν. Οι μεγάλοι κάτι ψωνίζουν, τα παιδιά όχι βέβαια. Οι τιμές? Φυσιολογικότατες. Όπως εδώ και 5-6 χρόνια που δεν έχουμε αλλάξει καθόλου τιμές λόγω της κατάστασης. Φυσικά βοηθάει και ο καλός καιρός. Βέβαια, ο καλός καιρός είναι μεγάλο πράγμα γιατί σταματάει περισσότερη ώρα ο τουρίστας. Κάθε βλέπει τον Ιστμό, πίνει τον καφέ του, ψωνίζει. Νομίζω ότι όλα αυτά βοηθάνε. Ξεκίνησε από νωρίς φέτος η σεζόν εδώ. Ναι, γιατί είχαν η Καθολική Πάσχα τέλος Μαρτίου, οπότε από τότε ξεκίνησε ο κόσμος και νομίζω ότι είχαμε αρκετό κόσμο εκείνες τις μέρες. Τώρα πάλι ξανάρχισε. Να είμαστε καλά, υγεία σε όλο τον κόσμο και όλα θα πάνε καλά με τη βοήθεια του Θεού και εφόσον ο τουρισμός βέβαια έχουμε ησυχία στο θέμα του τουρισμού ή να μην έχουμε τίποτα προβλήματα εξωτερικά. Νομίζω θα πάμε καλά και φέτος.